Είναι συγκινητικό να βλέπουμε ανθρώπους να ασχολούνται. Είναι ανοιχτό ή κλειστό? Ωραία. Είναι συγκινητικό να βλέπουμε ανθρώπους που μετά από δεκαετίες ασχολούνται με άλλους ανθρώπους που, εκτός βέβαια από το μάρτυρα, δεν τους ξέρουμε. Έβλεπα ακόμα και τον παπά. Το τρισάγιο, να το πεις, συνήθως υπάρχει κάποιος μπροστά. Ενώ όταν είναι θεωρητικό, όταν είναι για τους πεσόντες, είναι αφαιρετικό. Και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα το δούμε. Εδώ, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι, είπατε κι εσείς για τις επαφές που έχουμε στην Αυστραλία, και θα ήθελα να ξέρετε όλοι σας ότι όλα αυτά που ήδη είδατε, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν, θα τα δουν και αυτοί στην Αυστραλία. Άρα, επειδή μιλήσατε και για τον Σύλλογο και μιλήσατε για ανθρώπινες σχέσεις, εδώ θα είναι πιο πολύ μια διάλεξη για ανθρώπινες σχέσεις παρά για το ιστορικό πλαίσιο. Θα υπάρχουν βέβαια αναφορές στην ιστορία, αλλά θέλω να το δείτε με αυτόν τον τρόπο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη σε αυτό το τομέα που εξηγείται από διάφορους λόγους. Στην Ελλάδα από λόγους ιδεολογικούς, και το άλλο που θέλω να ξέρετε είναι ότι όταν μιλάμε για την Anzac Day, στην πραγματικότητα δεν τιμάται μόνο στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία, αλλά σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, και π.χ. σε κάτι που είναι πιο κοντά από εμάς, που ήμασταν και χθες, στην Κύπρο. Άρα, άμα δείτε, η καθεμία έχει ένα πρωτόκολλο και όλα αυτά που είδατε έχουν αναφορές, και η σύνθεση και αυτό που μας διάβασε η Βασιλική, η επέτειος που είναι για τις 25 Απριλίου, το πρωτόκολλο προβλέπει ότι γίνεται στις 5 η ώρα το πρωί, 5 με 5.30. Άρα, για τους άνδρες που έχουν κάνει στρατό, καταλαβαίνουν σε ποια φάση είναι. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο κομμάτι και η αρχή του πρώτου, το νεκτήριο. Άρα, γι' αυτό έχουμε το Las Post και το Orvel. Και η ιδέα ποια είναι ότι σε όλο τον κόσμο, όσοι τιμούν τους Anzac, το κάνουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ υπήρχαν αναφορές για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ιστορικά το πλαίσιο Anzac στην πραγματικότητα αρχίζει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το άλλο που το έλεγε και ο μάρτυρας και έχει ενδιαφέρον, γιατί πάντοτε εμάς μας αγγίζει η μικρή ιστορία, η τοπική, όταν λέει τα ίδια με τη μεγάλη. Δηλαδή σε κάποια φάση του λένε, αυτοί που ήταν δίπλα, δεν τους έβλεπα όλους, του λένε ποιοι ήταν αυτοί, ήταν οι Άγγλοι, οι Αυστραλοί ή οι Νεοζηλανδοί, και λέει εγώ πού να ξέρω, όλοι μαζί ήταν. Μα έχει δίκιο, γιατί τότε η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ήταν σε αγγλικό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα υπήρχε και η Ινδία. Άρα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι εκείνη τη στιγμή, όταν οι πρώτοι πολεμιστές θα έρθουν από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία στην Καλλίπολη, και μιλάω τώρα για το 1915, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν πραγματικά μια εθνική ταυτότητα Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας τότε. Υπαγόταν στην Μεγάλη Βρετανία. Εδώ υπάρχει και μια έλλειψη πάλι ιστορική στο τι διδάσκουμε, και θα δείτε πώς πάει με αυτούς τους ανθρώπους. Άρα 25 Απριλίου, που είναι η επίσημη ημέρα του εορτασμού και της επετείου, ουσιαστικά έγινε πολύ γρήγορα. Έγινε ήδη το 1915. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η επίθεση στην Καλλίπολη γίνεται 25 Απριλίου και ήδη το Σεπτέμβριο έχουμε την πρώτη επέτειο στην Αυστραλία. Διότι είναι μια εκστρατεία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, με πάρα πολλούς νεκρούς, και θα εξηγήσουμε βέβαια και για ποιο λόγο, και από εκείνη τη στιγμή και μετά και οι Αυστραλοί και οι Νέοι Ζηλανδοί αρχίζουν να αποκτούν μια ιδιότητα, δηλαδή να νιώθει ο άλλος ότι είναι Αυστραλός, ότι θυσιάζει και για κάποιον άλλον. Ενώ στην πραγματικότητα παλαιότερα θεωρούσαν απλώς ότι ήταν επέκταση των Άγγλων. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε και για τις ακριτικές περιοχές για μας, στο πλαίσιο του Ελληνισμού και στο πλαίσιο του Βυζαντίου, οι Ακρίτες που ήταν πολύ μακριά, σε κάποια φάση δεν είχαν πια επαφή με τους πρώτους. Άρα μετά είχαν το ακριτικό στοιχείο που κυριαρχούσε. Εδώ λοιπόν, για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, είμαστε σε ένα πλαίσιο καθαρά αγγλικό, για όλο τον κόσμο. Θα ασχοληθούμε βέβαια και στη συνέχεια με τη συνθήκη Σεβρών και τη συνθήκη Λοζάνης. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής, όταν μιλάμε για 25 Απριλίου 1915, να θυμάστε, επειδή ήταν πρόσφατα η επέτειος, είχαμε και την 24 Απριλίου 1915, που είναι η μέρα της επαιτίου της γενοκτονίας των Αρμενίων. Φανταστείτε τώρα ότι την ώρα που γίνεται η αποβίβαση στην Καλλίπολη από τις μεγάλες δυνάμεις εναντίον του τουρκικού στρατού, ο ίδιος τουρκικός στρατός σε άλλα μέρη διαπράττει γενοκτονία. Η επέτειος έχει απλώς μία μέρα διαφορά. Και εμείς δεν το βλέπουμε αυτό, ότι δεν το συνδυάζουμε. Βέβαια, στην Ελλάδα είναι πιο γνωστή η γενοκτονία των Αρμενίων για λόγους ευνόητους, επειδή υπάρχει και αρμενικό στοιχείο, αλλά υπάρχει και κοινή ιστορία, οι Αρμένοι, οι Έλληνες και οι Ασσύριοι. Όμως θέλω να φανταστείτε τώρα σε επίπεδο μεγάλης ιστορίας, τι σημαίνει να μην πετύχει εκστρατεία στην Καλλίπολη. Πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δεν βοήθησαν την εκστρατεία, όσοι δεν πέτυχαν την εκστρατεία, δεν κατάφεραν έμεσα να βοηθήσουν τους Αρμένιους να απελευθερωθούν από το πλαίσιο γενοκτονίας. Και είναι τόσο σημαντικό αυτό που, όπως ξέρετε, στη συνέχεια το 1919 θα έχουμε και την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Άρα είναι μια συνεχή προσπάθεια που γίνεται. Εδώ θα ήθελα να αρχίσουμε, άρα είναι μια φωτογραφία που μου έστειλε η Αθανασία, μία μαθητριά μου από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ, και εδώ βλέπετε την οικογένειά της. Κανονικά βλέπετε ένα κομμάτι που σημαίνει ότι είναι Anzac Day, και θα μπορούσε να πείτε τι κάνουν εκεί πέρα και ειδικά ο Εύζωνας. Κανονικά εσείς άμα βλέπετε αυτή τη φωτογραφία θα λέγατε τι σημαίνει αυτό. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι μία αυστραλέζικη επέτειο στην οποία συμμετέχουν και οι Έλληνες της Διασποράς, αλλά και οι Έλληνες της Ελλάδος μέσω του στρατού. Άρα, ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, να το δείτε γενικά πως καλύτερα. Άρα, βλέπετε τα παιδιά, αυτές οι φωτογραφίες τις οποίες σας μιλάω τώρα, έγιναν στις 25 Απριλίου τώρα. 25 Απριλίου, ωράριο Αυστραλίας, για εμάς ήταν ήδη το προηγούμενο. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπετε ταυτόχρονα και τους Αυστραλούς και τους Εύζωνες και τα παιδιά από το σχολείο, και είναι μέσα στο πλαίσιο Anzac Day. Μερικές εξηγήσεις, επειδή μου προσφέρατε χαρά που κάνατε ακόμα και αυτό το σύμβολο με την Παπαρούνα. Γιατί αυτή η ημέρα έχει ως σύμβολο την Παπαρούνα. Είναι ένα ερώτημα. Άμα καταλάβετε την εξήγηση, θα καταλάβετε λοιπόν πόσο θλιβερό μπορεί να είναι το γεγονός. Διότι η Παπαρούνα, όταν βομβαρδίζεται τα χωράφια, είναι τα μόνα λουλούδια που ξαναφυτρώνουν. Άρα μέσα σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον πόλεμο, μιλάμε τώρα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μόνο που έβλεπαν οι στρατιώτες ήταν αυτά τα λουλούδια. Όλα τα άλλα ήταν διαλυμένα λόγω των επιθέσεων. Στη συνέχεια το συνδυάσαμε με το αίμα που είχε χυθεί, και από μια ημερομηνία και μετά αποφασίστηκε και από την Αυστραλία και από την Νέα Ζηλανδία να χρησιμοποιούν την Παπαρούνα ως σύμβολο. Και γι' αυτό το βλέπετε στο πίσω μέρος όλες αυτές τις παπαρούνες. Άρα να ξέρετε επίσης, πόσο ανήκει πλέον στην παράδοση, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές που φτιάχνουν τεχνητές παπαρούνες, οι οποίες μοιράζονται στον κόσμο εκείνη την ημέρα. Άρα όλοι φοράμε μια παπαρούνα στο πέτο για να υπενθυμίσουμε αυτήν την ημέρα. Το άλλο που θέλω να πω σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, πώς συνδυάζονται. Ξέρετε ότι έχουμε πολλούς Έλληνες που βρίσκονται στην Αυστραλία,
που ανήκουν στη διασπορά μας, που είναι βέβαια και ομογενείς. Να ξέρετε ότι στη Μελβούρνη, θα το δείτε και πιο μετά, αλλά όχι αμέσως, Αρισίδη, μην το περάσει αμέσως, υπάρχει το μεγάλο μνημείο των Άνζακ, σε ένα χώρο μεγαλοπρεπή. Να ξέρετε ότι μόνο οι Έλληνες είχαν το δικαίωμα να έχουν δικό τους μνημείο κοντά σε αυτό το μεγάλο, προς ευγνωμοσύνη και για αυτά που έκαναν οι Έλληνες εδώ. Θα μου πείτε, γιατί οι Έλληνες εδώ έχουν σχέση με τους Έλληνες εκεί και το αποδέχονται οι Αυστραλοί εκεί για εδώ. Βλέπετε ότι είναι μια τεράστια γέφυρα που έχει δημιουργηθεί και ο λόγος μπορεί να σας φανεί παράξενος, αλλά θα το δούμε λίγο σε μεγαλύτερη εικόνα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι η εισβολή της Ελλάδος από το ναζιστικό καθεστώς είναι απλώς ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και στη συνέχεια, γιατί συνεχίζεται μετά όλη αυτή την κατοχή, γιατί υπάρχει κατοχή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είναι όμως κατοχή και εδώ και στην Πελοπόννησο, γιατί ήθελαν στη συνέχεια να περάσουν πού, στην Κρήτη. Πολύ συχνά δεν αναλύουμε γιατί έδωσαν τόσο μεγάλη σημασία στην Κρήτη, εφόσον τέλειωσαν με την Πελοπόννησο. Στην πραγματικότητα η εξήγηση είναι η Ρουμανία. Η μάχη της Κρήτης οφείλεται στην ύπαρξη πετρελαίου στη Ρουμανία. Θα μου πείτε και τι μας νοιάζει που έχει πετρέλαιο στη Ρουμανία σε σχέση με τη μάχη της Κρήτης και την εισβολή της Ελλάδος. Η ιδέα ποια είναι. Το ναζιστικό καθεστώς είχε υπογράψει μια συμφωνία και μάλιστα δύο συμφωνίες με τη Σοβιετική Ένωση. Δύο φορές. Μια συμφωνία καθαρά θα λέγαμε πολιτική και μια συμφωνία καθαρά εμπορική. Να σας δώσω μερικά στοιχεία. Σε αυτή τη συμφωνία την εμπορική έδωσαν οι μεν στους δε διάφορα πράγματα. Τι έδωσαν. Η Σοβιετική Ένωση έδωσε σιτάρι στο ναζιστικό καθεστώς, έδωσε και μαγκάνιο και στην πραγματικότητα και ατσάλι. Απ' την άλλη πλευρά, το ναζιστικό καθεστώς τι έδωσε στη Σοβιετική Ένωση. Έδωσε πλάνα των αεροσκαφών, τα οποία δημιουργήθηκαν στη συνέχεια. Αυτή η συμφωνία μπορεί να σας φαίνεται παράξενη, διότι συνήθως δεν είναι και πολύ γνωστή, όμως είναι μια μεγάλη συμφωνία που εξηγείται από, αν θέλετε, μια προσέγγιση μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων, θεωρώντας ότι ιδεολογικά δεν είναι και τόσο απομακρυσμένες. Βέβαια, εμείς όταν το ακούμε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, μας ξαφνιάζει, γιατί λέμε, αφού είναι σοβιετικό και είναι ναζιστικό, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Αν θυμάστε, η Σοβιετική Ένωση αφορά μία λέξη που κανονικά εμείς λέμε πιο λαϊκά κομμουνισμό, αλλά ο κομμουνισμός δεν χρησιμοποιείται ποτέ στην Σοβιετική Ένωση με αυτήν την έννοια και γι' αυτό η Σοβιετική Ένωση έχει τη λέξη σοσιαλισμός στα γράμματα. Άμα το σκεφτείτε ότι ναζί σημαίνει εθνικό σοσιαλισμός, άρα εθνικός σοσιαλισμός, στην πραγματικότητα είναι το national σοσιαλισμό και γι' αυτό υπήρχε ένα κοινό πλαίσιο. Θα μου πείτε, αυτά φαίνεται λίγο τραβηγμένα για κάποιους που δεν τα έχουν μελετήσει, αλλά αυτό εξηγεί την παρουσία των άλλων σε αυτές τις μάχες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας δίνω ένα παράδειγμα, θέλω να το σκεφτείτε πριν το ολοκληρώσω, γιατί η Ιαπωνία υπέγραψε τη συνθήκη Σεβρών και τη συνθήκη Λοζάνης. Η Ιαπωνία. Και να ξέρετε ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός μας ήταν ενημερωμένος εφόσον του την είπε του Πρόεδρου της Τουρκίας όταν μίλησε για την συνθήκη της Λοζάνης. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε και είπε μα και η Ιαπωνία έχει υπογράψει. Φαντάζομαι ότι όλοι το ξέρατε ότι η Ιαπωνία έχει υπογράψει και αυτό δεν σας ξαφνιάζω με αυτά που λέω. Έτσι δεν είναι. Στην πραγματικότητα αυτή εδώ η επίθεση γίνεται για τον εξής λόγο. Η ναζιστική Γερμανία προετοιμάζεται να κάνει μεγάλη επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν αφού έχουν υπογράψει δύο συμφωνίες.
Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι δύο συμφωνίες τις υπέγραψαν για να είναι άνετοι στο δυτικό μέτωπο και να μην έχουν δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Θεωρώντας μετά τον Blitzkrieg, ότι τον πόλεμο κεραυνό, ότι θα πάνε γρήγορα τα πράγματα, τότε σκέφτονται ότι θα κάνουν μια επίθεση. Άρα σκέφτονται σε επίπεδο στρατηγικής και τι γίνεται, για να χτυπήσουν τη Σοβιετική Ένωση, χρειάζονται καύσιμα. Τα καύσιμα είναι στη Ρουμανία. Θα μου πείτε πάλι τι σχέση έχει με εμάς. Η εξήγηση είναι η εξής, είναι ότι η τεχνολογία τότε ήταν τόσο προχωρημένη που επέτρεπε σε αεροσκάφη που βρίσκονται στην Κρήτη να χτυπήσουν τις δεξαμενές της Ρουμανίας. Αυτή είναι η ιδέα. Βλέπετε, παίζει σαν καραμπόλο. Άρα σκεφτόταν τι οι Ναζί. Σκεφτόταν ότι μόλις θα μπουν στη Σοβιετική Ένωση, θα υπάρχει ένα πλαίσιο συμμαχίες εναντίον τους. Άρα η μεγάλη συμμαχία από την Κρήτη, στην πραγματικότητα στην αρχή ήταν από την Ελλάδα, αλλά μετά πήγε στην Κρήτη, αυτό που απέμεινε ελεύθερο, θα μπορεί να χτυπάει τις δεξαμενές της Ρουμανίας και κατά συνέπεια να μην υπάρχει πια τροφοδότηση καύσιμα. Άρα σταματάει την επίθεση. Άρα αυτό είναι μια εξήγηση για τη μάχη της Κρήτης, που είναι η συνέχεια από τα δεδομένα που είχαμε και από τη μαρτυρία, διότι όταν δεν το εξετάζουμε αυτόν τον τρόπο, νομίζουμε ότι απλώς ήταν μια τοπική αντιπαράθεση. Τώρα το ερώτημα είναι, εφόσον το ήξεραν, ας πούμε, οι σύμμαχοι, γιατί δεν ανατίναξαν τα αεροδρόμια. Εφόσον το μόνο που φοβόντουσαν οι Ναζί ήταν τα αεροδρόμια. Δεν ήταν την Κρήτη ή την περιοχή της Ελλάδος. Ήταν η πρόσβαση στις δεξαμενές της Ρουμανίας. Στην πραγματικότητα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προστατέψουν τα αεροδρόμια, για να αναγκάσουν τους Ναζί να τα χτυπούν. Κατά συνέπεια να τους καθυστερούν και το μέτωπο με τη Ρωσία να αρχίσει πιο αργά. Που αυτό θα επέτρεπε, λόγω καιρικών συνθήκων, να μην μπορεί να λειτουργήσει τόσο καλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά τι έγινε. Είναι ο Τσέρτσιλ που αποφασίζει να βάλει τον Αγγλικό στρατό με τους Άντζακ σε όλα τα αεροδρόμια της Κρήτης. Και οι Έλληνες, ας πούμε οι Κρητικοί, για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, θα ασχοληθούν με την άμυνα των χωριών. Άρα τα στρατηγικά σημεία έρχονται άνθρωποι από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και τα τακτικά σημεία είναι οι Έλληνες που προστατεύουν και τους δικούς τους. Και βλέπετε, έχει ενδιαφέρον και η επιλογή ποιος έκανε τι. Αυτό σημαίνει λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ότι για δεύτερη φορά στην ιστορία της Αυστραλίας οι Αυστραλέζοι έρχονται στην περιοχή της Ελλάδος γενικότερα και ουσιαστικά πάλι για να θυσιαστούν και θα σας πω για ποιο λόγο. Όταν ακούει ο διοικητής της Νέας Ζηλανδίας ότι πρέπει να οργανώσει την άμυνα ειδικά στην Κρήτη, λέει αμέσως, αυτό δεν γίνεται. Δεν θα καταφέρουμε. Δηλαδή, απλώς θα πεθάνουμε. Και του λένε, αυτό αποφάσισε ο Τσότσελ. Και λέει, άμα το είπε ο Τσότσελ, θα το κάνουμε. Αυτό για τα δικά μας δεδομένα θυμίζει Θερμοπύλες. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορώ να περάσω από το ένα στο άλλο για να σας βοηθήσω. Στο κεντρικό μνημείο του Σίδνεϊ και του Σάντζακ, στο πιο κεντρικό δεν γίνεται. Υπάρχει ένα άγαλμα. Ένα άγαλμα ενός Σπαρτιάτη που είναι πάνω σε μία σπίδα. Από κάτω είναι, υποτίθεται, η γυναίκα του, η μάνα του και το παιδί του που κρατάνε την ασπίδα και αυτός είναι νεκρός πάνω στην ασπίδα. Αυτό να φανταστείτε λοιπόν ότι οι Αυστραλοί για να χαρακτηρίσουν κάτι που θεωρούν από τις πιο μεγάλες θυσίες που έχουν κάνει, πήραν το παράδειγμα του Σπαρτιάτη.
Θα ήθελα να σκεφτείτε, ας πούμε, αν εμείς κάναμε κάτι το ανάλογο και πέραμε για κάποια θυσία για να χτίσουμε ένα άγαλμα το οποίο να παρουσιάζει έναν ήρωα από κάποια άλλη χώρα και να μας αντιπροσωπεύει. Θα ήθελα να φανταστείτε από ποια χώρα θα επιλέγουμε και αν αυτό θα ήταν χαρακτηριστικό της άποψής μας. Γιατί μερικές φορές, ειδικά από τότε που έχουμε θέματα οικονομίας στην Ελλάδα, κάθε φορά αναρωτιόμαστε αν οι άλλοι μας εκτιμούν ή όχι. Ένας τρόπος να το δείτε αν σας εκτιμούν είναι να δείτε τι χτίζουν προς τιμή των δικών τους. Άμα σας παίρνουν εσάς ως παράδειγμα για να τιμήσουν τους δικούς τους, μάλλον υπάρχει μεγάλη εκτίμηση. Αλλά είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Φαντάζομαι ότι οι μαθητές κάνουν διάφορα πράγματα ταυτόχρονα, αλλά εγώ μιλάω για το σύνε και εσείς δείχνετε τις εικόνες της Μελβούρνης, αλλά τέλος πάντων θα κάνω ότι δεν το κοίταξα. Η άλλη είναι ακόμα στην Ιαπωνία, μην ανησυχείτε. Θα ήθελα απλώς να ξεκαθαρίσω το θέμα της Ιαπωνίας και ξαναέρχομαι πιο πριν. Γιατί η πρώτη φορά που θα θυσιαστούν οι Άντζακ θα είναι ακριβώς το 1915. Θα σας βάλω τώρα ένα προσωπικό θέμα για να καταλάβετε πώς το πάμε. Πήγα στο ΣΥΝΕ και δίδαξα στο Πανεπιστήμιο του ΣΥΝΕ σε κάποια φάση θέματα γεωπολιτικής και γενοκτονίας. Σε κάποια φάση λέω τη φράση μέσα στο μάθημα σε μεταπτυχιακό. Λέω στη Μεσόγειο. Μεσόγειος θάλασσα, υπονοούσα. Σκόνω το χέρι. Λέει, πού είναι. Αυτό δεν μου είχε συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Να μου ρωτήσει κάποιος πού είναι η Μεσόγειος. Και είναι λογικό γιατί πάνω κάτω είμαι σε περιοχές που είναι κοντά στη Μεσόγειο. Και αναγκάζομαι να τους πω, είναι η θάλασσα που είναι κάτω από την Ευρώπη και πάνω από την Αφρική. Α, εκεί είναι. Αυτό έγινε το 2014. Σας ξαφνιάζει, Θα σας το κάνω ανάποδα το τεστ. Ας πούμε ότι τώρα εγώ σας κάνω ένα μάθημα γεωπολιτικής και σας λέω, ας πούμε, για τη θάλασσα που υπάρχει μεταξύ της Αυστραλίας και της Τασμανίας. Νομίζω ότι μερικοί από εσάς θα δυσκολευτούν να πούν ποιο είναι το όνομα. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι όταν οι περιοχές είναι σε τέτοια απόσταση, το ιστορικό τοπικό πλαίσιο είναι τόσο διαφορετικό που για πράγματα που εμείς θεωρούμε αυτονόητα, οι άλλοι δεν τα ξέρουν. Και ανάποδα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν υπάρχουν γέφυρες, είναι ότι αυτές οι γέφυρες ξεπέρασαν αυτές τις τοπικές δυσκολίες και τα βλέπουμε κάπως διαφορετικά. Άρα, επανέρχομαι στο 1915 που θα μας ζώσει στη συνέχεια το 1920, γιατί ποτέ δεν αναλύουμε συστηματικά τις σχέσεις αυτών των δεδομένων. Το 1920 θα υπογράψει η Ιαπωνία τη Συνθήκη Σευρών, επειδή το 1915 είχε κάνει μια συμφωνία με την Βρετανική Αυτοκρατορία. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, όταν τη βλέπετε όχι μόνο σαν Μεγάλη Βρετανία, λέτε τι σχέση έχει με την Ιαπωνία, δεν είναι. Άμα σκεφτείτε τώρα όμως τη Βρετανική Αυτοκρατορία μαζί με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και διάφορες περιοχές του κόσμου, τότε έχετε ένα θέμα με τον Ειρηνικό. Άρα τι έγινε πάνω κάτω, είναι μια μεγάλη συμφωνία σε επίπεδο συμμαχικό, η οποία θα οδηγήσει στη συνέχεια την Ιαπωνία να υπογράψει και τη Συνθήκη Σευρών και τη Συνθήκη Λοζάνης. Σας υπενθυμίζω ταυτόχρονα ότι η Σοβιετική Ένωση δεν υπέγραψε ούτε τη Συνθήκη Σευρών ούτε τη Συνθήκη Λοζάνης. Και το ίδιο και η Αμερική. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε, δηλαδή ποιες χώρες το κάνουν. Άρα τώρα, στη Συνθήκη Σευρών, άμα πάρετε έναν Έλληνα σχετικά καλό στα ιστορικά δεδομένα, αλλά όχι απαραίτητα στα στρατηγικά δεδομένα και του πείτε, η Συνθήκη Σευρών είναι καλή για σένα ή όχι. Έχει μια τάση να λέει ότι η Συνθήκη Σευρών είναι καλή και έχει μια τάση να λέει ότι η Συνθήκη Λοζάνης είναι αρνητική. Είμαστε σύμφωνοι, μιλάω για το
στο γενικό πλαίσιο. Εγώ θέλω απλώς σήμερα να σας μιλήσω για το πόσο καλή είναι η συνθήκη στο ευρώ, που δεν περιέχει για τους Έλληνες την Κωνσταντινούπολη. Διότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση είναι η απελευθέρωση της Σμύρνης από τις συνθήκες Ευρών. Και λέμε όλη η περιοχή επανήλθε στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για την περιοχή που είναι κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Και ρωτάω, γιατί δεν υπάρχει και η περιοχή της Κωνσταντινούπολης στις συνθήκες Ευρών? Άρα θα έχετε διάφορους λόγους που θα σας δώσουν, αλλά συνήθως αποφεύγουν στρατηγικά θέματα. Στρατηγικά θέματα είναι απλά. Το 1915 ζητήθηκε από την Ελλάδα να συμμετέχει στην εκστρατεία της Καλλίπολης. Το 1915 ο Βενιζέλος, ο γνωστός, είχε πει ότι θα ήταν καλό να είμαστε μαζί με τους συμμάχους. Δεν εισακούστηκε, γιατί τότε ο βασιλιάς ήταν εναντίον. Για ποιο λόγο? Ήταν γερμανοτραφής. Οι Γερμανοί τότε ήταν σύμβουλοι των Τούρκων και στην πραγματικότητα θα ήταν μια τεράστια υπέρβαση να ανακοινώσει ότι ξαφνικά θα πήγαινε με τους άλλους, ενώ υπάρχει το ιστορικό παρελθόν της Βαυαρίας. Θα μου πείτε, και τι σχέση έχει με αυτά που λέμε? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο μετά από μερικά χρόνια να ζητήσετε μια περιοχή ως δική σας, ενώ ανακοινώσατε επίσημα ότι θέλατε να την απελευθερώσετε μόνοι σας. Γιατί είναι αυτό που έκανε ο βασιλιάς. Λέει, εμείς δεν θα πάμε με τους συμμάχους, θα απελευθερώσουμε την Κωνσταντινούπολη μόνοι μας. Όπως και το είδατε. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι το υπόβαθρο ήταν κάπως διαφορετικό και ήταν αυτό που σχετίζεται με το γερμανικό πλαίσιο. Τώρα ας κοιτάξουμε λίγο περισσότερο τη μάχη της Καλλίπολης. Ελπίζω να μου βάλουν κάτι που να έχει σχέση με τη μάχη. Θα πηδήξουμε μερικές εικόνες και θέλω να σκεφτείτε το εξής. Στη μάχη της Καλλίπολης, με ανθρώπους που δεν ξέρουν καθόλου την περιοχή, όπως είναι οι Αυστραλέζοι και οι Νέοι Ζηλανδοί, να καταλάβετε πόσο λίγο την ήξερα, ευχαριστώ πολύ, για να τους προετοιμάσουν, για πρώτη φορά τους στέλνουν στην Αίγυπτο. Λοιπόν, εσείς που είστε ντόπιοι, όταν λέω ντόπιοι εννοώ Μεσόγειος, εντάξει μην το παρακάνουμε, εννοώ ευρύτερα ντόπιοι, πρέπει να θυμάστε ότι στην Καλλίπολη είναι κατσάβραχα και στην Αίγυπτο είναι άμμος. Άρα να πας να κάνεις εκπαίδευση στην Αίγυπτο για να προετοιμαστείς σε μάχη που θέλεις στα κατσάβραχα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι το ιδανικό. Μόνο που οι άνθρωποι αυτοί δεν ήξεραν καν ότι θα είναι διαφορετικό. Άρα όταν είμαστε σαν προετοιμασία στην Αίγυπτο, γιατί θυμάστε ότι είναι εκεί που είναι γνώσεις, επειδή έχουμε ήδη τους Βαλκανικούς πολέμους, έχουμε ήδη επαφές από τέτοιες περιοχές, αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό σε τέτοια μακρινή απόσταση δεν ξέρουν καθόλου με τι μοιάζει η περιοχή. Άρα τους βάζουν διάφορες ασκήσεις προετοιμασίας και ξαφνικά τους λένε τελικά πάτε η Καλλίπολη. Τώρα το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι γιατί ήρθαν. Όταν διαβάζουμε τα κείμενα των Αυστραλών και των Άγγλων, γιατί όλα πάνε πακέτο, έρχονται και θα γίνει το ίδιο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έρχονται στην πραγματικότητα για να απελευθερώσουν την πατρίδα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Δηλαδή αυτοί από μακριά γνωρίζουν την Ελλάδα ως πατρίδα της ελευθερίας. Βέβαια εμείς πρακτικά είχαμε ήδη ιταλική κατοχή, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι εννοώ. Την γνωρίζουν επίσης στο διεθνές επίπεδο ως πατρίδα της δημοκρατίας. Επειδή βλέπουν πώς λειτουργεί το βάρβαρο καθεστώς των Ναζί, θεωρούν ότι πρέπει να βοηθήσουν. Και έχει ενδιαφέρον, διότι πολλοί από εσάς θεωρούν απλώς ότι επειδή ήταν στο αγγλικό πνεύμα, ακολούθησαν εκεί που πήγαν οι Άγγλοι.
Αλλά και για τους Άγγλους το ερώτημα ήταν γιατί ερχόντουσαν εδώ. Όταν έπρεπε να μιλήσουν λοιπόν στους στρατιώτες, το κήρυγμα αναφερόταν πάντοτε στην έννοια της ελευθερίας και στη δημοκρατία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό, γιατί δεν βλέπουμε πώς το σκέφτηκαν αυτό το πράγμα με τέτοια δεδομένα εκείνης της εποχής. Άρα εδώ σας δείχνω πρώτα απ' όλα ένα χάρτη, ο οποίος περιγράφει τη Θράκη, για να το χαρεί και η μάνα του Αριστίδη. Πάρε ένα δεύτερο χάρτη, αυτός εδώ και είναι... Ο Λάβρος, όπως... Πώς? Και ο Λάβρος. Μα δεν σου είπα κάπου, ρε, αγάπη μου, είπα απλώς ότι θα το χαρείς. Ωραία, το χαιρετί και ο Λάμπρος. Θέλει να μοιραστεί τη χαρά. Ξέρω, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Μην πάτε τόσο γρήγορα. Άρα εδώ βλέπετε ακριβώς η Θράκη. Η περιοχή για την οποία μιλάω είναι αυτή η γλώσσα. Και γιατί πάνε στην Καλλίπολη? Διότι έχουν αποφασίσει οι μεγάλες δυνάμεις να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη. Για να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη πρέπει να περάσουν από την Καλλίπολη. Άρα έχουν δύο παράματα που πρέπει να κάνουν, ή να περάσουν κατευθείαν από τη Θράκη και να καταλήξουν στην Κωνσταντινούπολη. Άρα οι Θρακιώτες καταλαβαίνουν ότι αναφέρομαι και στα κάστρα. Άρα όλες αυτές τις περιοχές, στην πραγματικότητα, τα κάστρα της Θράκης ήταν φτιαγμένα για να προστατεύουν το πίσω μέρος της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό η άλωση το 1453 έγινε από την Ασία, αλλά έγινε περνώντας από την Ευρώπη, κατακτώντας Δίδυμο, Τείχο, Ανδριανούπολη κτλ. Και μετά ξαναπήγαν από πίσω για να χτυπήσουν τα τείχη. Εδώ λοιπόν γίνεται το ανάποδο, προετοιμάζονται να κάνουν την, αν θέλετε, αντεπίθεση. Σε αυτό το πλαίσιο ξέρουν, θα το δούμε στην επόμενη εικόνα, και αλλά θέλω την μεθεπόμενη στην πραγματικότητα. Ωραία. Εδώ θέλω να δείτε την προετοιμασία. Άρα βλέπετε ότι είναι στην Αίγυπτο. Νομίζω ότι βλέπετε το περιβάλλον. Όσοι έχουν πάει το καγκουρού, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Μα, ναι, ήταν μασκότ. Ξάφνιασε. Ξέρετε, η Αυστραλία στο κέντρο είναι έρημος. Είναι το λεγόμενο μπουσ. Γι' αυτό. Εμείς άμα πηγαίναμε εκεί πέρα, τι θα φέρναμε? Κάποιον τράγο. Ναι, γελάτε, μα η τραγωδία από πού γεννήθηκε? Εντάξει, κυριολεκτικά το λέω, δεν το λέω καν μεταφυσικά. Άρα, στη συνέχεια, εδώ είναι σε φάση που γιορτάζουν, το βλέπετε, συνεχίζουμε. Εδώ είναι το πρώτο πράγμα και βλέπετε ένα κείμενο που είναι γραμμένο στα γαλλικά. Ξέρουν ότι οι Τούρκοι έχουν βάλει νάρκες μέσα στο πέρασμα. Αυτές οι νάρκες είναι βυθισμένες στο βυθό, κρατιούνται εντός εισαγωγικών μετέωρες στα ενδιάμεσα νερά. Άρα άμα τη βλέπατε πάνω, βέβαια θα κάνετε τον κύκλο, άμα τη βλέπατε εντελώς κάτω, άρα στο ενδιάμεσο, και αυτό μετακινείται κιόλας. Άρα εδώ, άμα προσέξετε καλά, έχετε δύο καράβια που έχουν ένα σύρμα το οποίο εγκλωβίζει τις νάρκες χωρίς να τις αγγίζει, γιατί τραβάει το σύρμα που τις συνδέει με τον κάτω. Αυτός ήταν ένας τρόπος για να καθαρίσουν από τις νάρκες. Άρα, συνεχίζουμε. Εδώ είναι μια φάση επίθεσης, θα δείτε μετά. Και τώρα θέλω να δείτε λίγο το νοητικό σχήμα πώς πάει. Έχετε λοιπόν την περιοχή της Κωνσταντινούπολης, έχετε την περιοχή του περάσματος, την περιοχή της Τράκης, όπου είναι το 2, και το 1 και το άλλο 1 είναι τα περάσματα τα θαλάσσια. Ας πάμε στην επόμενη. Okay, τώρα, όπως ξέρετε, έχουμε δύο περάσματα πολύ πιο κλειστά. Σε αυτά τα περάσματα, ποια ήταν η ιδέα? Ήταν να φέρουμε πολεμικό ναυτικό πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Άρα πρέπει να περάσουμε από το πέρασμα. Το πιο απίστευτο είναι ότι πολλοί Έλληνες δεν ξέρουν καν ότι αυτά τα σκάφη έφτασαν έως την Κωνσταντινούπολη. Ξέρουμε μάλιστα και τις ονομασίες. Άρα είναι πολλά από αυτά τα σκάφη που βυθίστηκαν από τις νάρκες και από τους βομβαρδισμούς, και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Πάμε στο επόμενο. Αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπετε είναι ότι τα μαύρα που βλέπετε από μακριά είναι κάστρα. Τα βλέπετε από τις δύο πλευρές. Οι γραμμές που βλέπετε, αυτές οι ευθείες μέσα στη θάλασσα, είναι ναρκοπέδιο.
Και όταν έχετε τους σταυρούς στο ενδιάμεσο, είναι δείχτη ενάντια στα υποβρύχια. Και ελπίζω πάλι το θέμα με τα υποβρύχια να σας θυμίζει και τη μαρτυρία που είχαμε πριν, που έλεγαν, ερχόταν τα υποβρύχια και πηγαίναμε με τις βάρκες να τους σώσουν. Εδώ το ανάποδο, για να αποφύγουν τα υποβρύχια, έβαζαν δείχτη, άρα μπλόκαραν τα υποβρύχια και άμα περνούσαν από πάνω τα καράβια, τότε είχαν τις νάρκες. Αλλά φανταστείτε τώρα τι δυσκολία είναι να περάσει από εδώ. Την ώρα που γίνεται όλη αυτή η φάση μέσω των καραβιών, για να υπάρχει διπλό σύστημα, βάζουν τους Σάντζακ να κάνουν την επίθεση πάνω στην Καλλίπολη. Μόνο που οι Άντζακ έρχονται από το νερό, θάλασσα. Και ξαφνικά φτάνουν στην ακτή. Την πρώτη φορά που φτάνουν στην ακτή, τι βλέπουν? Βράχια. Λέει, καλά, η άμμος πού είναι? Άρα, να ξέρετε, άμα πάτε, γιατί πήγαμε, η άμμος είναι μερικά μέτρα. Και μετά είναι βράχια. Και βράχια, μην φανταστείτε ψηλά, δεν είναι ψηλά, αλλά είναι πραγματικά κατσάβραχα και με φυτά, δεντρίλια, τα οποία είναι πάρα πολύ ενοχλητικά για να περνάτε. Μόνο και μόνο να περπατάτε, εντάξει. Άρα, το συνεχίζουμε εδώ, για να το έχετε αυτό. Άρα, θέλω να φανταστείτε αυτά τώρα που τα ακούτε, το W Beach, V Beach, X Beach, Y Beach, στην πραγματικότητα και το S Beach, είναι πόσο προχώρησαν μετά από μέρες σε πεδίο μάχης. Άμα το κοιτάξετε, είναι πάρα πολύ λίγο. Ποιο είναι το πρώτο στρατηγικό λάθος που γίνεται? Οι Άντζακ δεν είναι ενημερωμένοι και γι' αυτό θα θυσιαστούν πραγματικά πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Διότι έχουν στο επιτελείο του Αγγλικό αποφασίσει ότι θα πετάνε με αεροσκάφη, θα κοιτάζουν πού είναι τα σημεία που βομβαρδίζουν οι Τούρκοι, θα μπορέσουν να χτυπήσουν μερικά και μετά λένε στους άλλους, ελάτε. Άρα αυτοί έρχονται θεωρώντας ότι είναι άδειο. Γιατί γίνεται το λάθος? Είχαν υπολογίσει ότι αυτό θα είναι η τακτική των Τούρκων και ήταν όντως των Τούρκων αυτή η τακτική. Μόνο που οι Τούρκοι είχαν Γερμανούς για σύμμαχους. Άρα υπάρχει ένας αξιωματικός Γερμανός που σκέφτεται το εξής πράγμα και έλεγε, όσο περνάνε τα αεροσκάφη, δεν κουνιέστε και συνεχίζετε να ρίχνετε από τα σημεία και θα γίνετε στόχοι. Αν θα μπορούσαν να σας εξοντώσουν, άρα θα πηγαίνουν να χτυπάνε εκεί που δεν έχει στόχο. Μόλις φεύγουν τα αεροσκάφη, εσείς μετακινήστε. Και πάτε σε άλλη περιοχή που θεωρούν ότι είναι άδεια. Σε αυτές τις περιοχές που θεωρούσαν ότι ήταν άδειες, γινόταν οι αποβάσεις. Άρα ξαφνικά οι Άντζακ, αντί να βρεθούν κλασικά, το ξαναλέω, σε ένα πλαίσιο με άμμο, εύκολο, ελεύθερο, βρισκόταν με κατσάβραχα, δύσκολα και όλα οπλισμένα εναντίον τους. Και όπως το ξέρετε, όταν έρχεστε από τη θάλασσα, το λέω τώρα πιο πολύ για τους άντρες, για τους πεζοναύτες ας πούμε, όταν έρχεστε από τη θάλασσα και όλος είναι σταθερός και κρυμμένος, εσείς είσαι στόχος, έτσι σε βλέπω από παντού. Για να φτάσεις στην ακτή και να τρέξεις αρκετά γρήγορα, για να περάσεις τις γραμμές και να είσαι ακόμα ζωντανός, μπορεί ο Θεός να είναι μεγάλος, αλλά θέλει πολλή δουλειά. Εδώ αυτό το πράγμα, σε αυτές εδώ τις ακτές, να ξέρετε ότι τώρα βρίσκονται όλα τα κημητήρια. Κάτι που είναι πάλι ενδεικτικό, άρα συνεχίζουμε σε αυτό. Εδώ τώρα λοιπόν σας δίνω τη μεγάλη εικόνα που θα γίνει και πιο μετά. Άρα βλέπετε ότι αυτή η μικρή λωρίδα δεν έχει μεγάλη σημασία. Εδώ θα είναι οι ανταλλαγές πληθυσμών που θα ακολουθήσουν και θα πάμε έως το 1924. Ξανάρχομαι στο μικρό, προηγούμενη διαφάνεια. Που αν θέλετε σας κάνουμε ένα zoom. Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να δείτε τώρα και μπορεί να έχουμε εικόνες, σας είχε δείξει ο Αρεστίδης μερικές εικόνες, άμα βρείτε εικόνες από τα κημητήρια τώρα θα το δούμε, είναι ότι όταν πάτε στην Καλλίπολη, τα κημητήρια είναι απέραντα. Δηλαδή μιλάμε για χιλιάδες άτομα και μιλάμε για κημητήρια των Άγγλων, των Αυστραλών, των Νεοζηλανδών και των Γάλλων. Γιατί ήταν όλοι μαζί αυτοί. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά, των εχθρών τους, των Τούρκων. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσετε σε στρατηγικό επίπεδο είναι το εξής.
όλα τα μεγάλα κημητήρια που βρίσκονται στην περιοχή διαφυλάσσονται από το πλαίσιο του Commonwealth. Δηλαδή δεν προστατεύει απολύτως τίποτα η Τουρκία. Δεν ασχολείται με αυτά τα κημητήρια. Ασχολείται μόνο η συνέχεια, αν θέλετε, της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή και βέβαια με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Για τη Γαλλία είναι η ίδια η Γαλλία. Για να δείτε λίγο τα μεγέθη. Ας πούμε, σας δίνω μόνο το γαλλικό για να καταλάβετε λίγο τη μάζα. Πηγαίνετε λοιπόν στο νεκροταφείο, είναι τεράστιο το νεκροταφείο. Βλέπετε σταυρούς στη σειρά. Μπορεί και να δούμε μερικούς. Εδώ είμαστε σε πιο μικρό νεκροταφείο. Αυτό εδώ είναι καθαρά τον Άντζακ. Και σας υπενθυμίζει αυτό που μου βάλατε εδώ. Σε πιο μεγάλο λοιπόν, στο γαλλικό νεκροταφείο είναι όλοι οι σταυροί είναι σιδερένιοι. Και έχει μια αναγνώριση. Δηλαδή ξέρουμε ποιο είναι το όνομα. Μετά λοιπόν έχουμε τους γενικούς τάφους. Όταν φτάνετε πάνω στο λόφο, λέτε εντάξει, τους είδα όλους πώς είναι. Και μετά μαθαίνετε ότι έχει 4 μεγάλους τάφους, όπου στον καθένα έχει 3.000 άτομα. Άρα μερικές φορές έχουμε βιβλιογραφία που δυστυχώς δεν είναι ενημερωμένη. Λένε ας πούμε ότι είναι τουλάχιστον 10.000 τα θύματα. Λέστε παιδί μου, ποιοι είναι μετρήσεις στους τάφους, γιατί είναι γραμμένο σε κάθε τάφο ότι είναι 3.000 άτομα. Άρα 3-4 κάνει 12, χωρίς να μετρήσεις αυτούς που βλέπεις. Άμα το κοιτάξουμε με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει τι. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι το πρώτο πράγμα που έκαναν, και θυμάστε τι σας είπε η μαρτυρία για τους Γερμανούς, θυμάστε τι είπε για τους τάφους. Λες σας ξαφνιέσαι. Αναρωτιέστε. Όχι, μπορεί να το ξέρετε, αλλά για ποιο λόγο. Θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Στην πραγματικότητα εδώ... Πώς? Ναι, το ξέρω. Αλλά άλλο σας λέω. Άμα πάρετε τώρα τους Άντζακ, είναι όλοι θαμμένοι επί τόπου. Δεν τους ξέθαψε κανένας. Θεωρούν και οι Αυστραλοί και οι Νέοι Ζηλανδοί κτλ. Ότι εδώ έπεσαν, εδώ πρέπει να τιμηθούν και αυτό είναι η γη τους τώρα. Έχει ενδιαφέρον γιατί άμα κοιτάξετε τους τάφους των Τούρκων, άρα έχει μόνο ένα μικρό κημητήριο, όλα τα μεγάλα κημητήρια των Τούρκων τα έβγαλαν και τα πέρασαν κατευθείαν στην ασιατική πλευρά. Άρα δεν υπάρχει κανένα μεγάλο κημητήριο στην Καλλίπολη. Είναι όλα απέναντι. Έχετε αναρωτηθεί γιατί? Διότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι μόνο η ασιατική πλευρά θα μπορούσε να ήταν τουρκική, η ευρωπαϊκή πλευρά δεν την εμπιστεύονται καθόλου ως τουρκική. Και αυτό έχει ενδιαφέρον άμα το σκεφτείτε, γιατί άμα το κοιτάξετε λίγο πιο ορθολογικά, θα δείτε ότι εκεί που θέλετε να θάψετε τους δικούς σας, είναι εκεί που θέλετε να μείνετε. Άμα είστε σε μια περιοχή που δεν είστε σίγουρος ότι θα μείνετε, τους θάβετε εκεί που είστε σίγουροι ότι θα μείνουν. Άρα έχει ενδιαφέρον και αυτό το πράγμα για τους νεκρούς, γιατί ασχολούμαστε ελάχιστα με αυτά τα θέματα και δυστυχώς είναι πολύ πιο ενδεικτικά από ό,τι νομίζουμε. Άρα ήθελα να σας δώσω αυτή την εικόνα αρχικά για τους Άντζακ σε δύο περιόδους που ήταν σημαντικές. Εδώ βλέπετε, αυτό ήταν τα μνημεία που βλέπετε, εδώ είναι το γαλλικό. Άρα ας περάσουμε ξανά σε ένα αυστραλέζικο καθαρά. Και να ξέρετε επίσης ότι δίνουν μεγάλη σημασία στους τάφους και εμείς έχουμε κημητήρια, ξέρουμε ακριβώς πόσο μεγάλη σημασία έχει, αλλά όταν είναι στρατιωτικά και στα δικά μας είναι όλοι οι τάφοι είναι οι ίδιοι. Εντάξει, το κλασικό. Να ξέρετε ότι η διακόσμηση των λουλουδιών είναι για κάθε τάφο διαφορετική. Και όταν βλέπετε ανθρώπους από την οικογένεια να ξανάρχονται, αφήνουν, αυτός είναι ο μεγάλος γενικός τάφος, αλλά δεν μας απασχολεί, ήθελα να σας δείξω πιο πολύ τους μικρούς, όπως αφήσατε εδώ, αυτά τα πόπις, δηλαδή τις παπαρούνες, τις αφήνουν για να δείξουν ότι πέρασαν από εδώ. Άρα κάθε φορά, κοντά στις 25 Απριλίου, τα βλέπετε ξαφνικά όλοι οι τάφοι να έχουν παπαρούνες. Έχουν αληθινά λουλούδια, που είναι πάντα εκεί, συν αυτά που είναι επαιτειακά. Άμα το δείτε, νομίζω ότι σε κάποια φάση θα μας δείξετε και εικόνες από το Φάληρο, για να έχουμε και μια άποψη εντός Ελλάδος.
Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχουν πάει στο Φάλερο για να δουν αυτή την περιοχή. Όταν θα δείτε το μέγεθος, νομίζω θα καταλάβετε ότι μάλλον μας λείπει ένα κομμάτι της ιστορίας. Δηλαδή δεν περιγράφεται με τον ίδιο τρόπο αυτό το κομμάτι. Άρα θέλω να σας πω γενικότερα ότι οι Άντζακ βοήθησαν πάρα πολύ στο θέμα της αντίστασης στην Ελλάδα. Όπως σας είπα στην αρχή, δεν είναι τόσο γνωστό όλο αυτό το πλαίσιο της θυσίας που έκαναν για μας. Μην το παίρνετε ότι το λέω ειδικά για μας, το έκαναν γενικά επειδή άνοικαν σε μια συμμαχία. Απλώς η Ελλάδα ήταν στην ίδια συμμαχία. Άρα θυσιάστηκαν σε περιοχές όμως που δεν γνώριζαν καθόλου. Άμα θέλετε να δείτε μια αναλογία, είναι πολύ απλό να θυμηθείτε τον πόλεμο στην Κορέα και να θυμηθείτε ότι στον πόλεμο στην Κορέα έχουμε πεσόντες Έλληνες. Και άμα δεν το θυμάστε, πάτε στο Σύνταγμα και βλέπετε τη λέξη Κορέα κοντά στον άγνωστο στρατιώτη και μπορεί να πείτε πώς είναι δυνατόν να ήμασταν και εκεί. Άρα αυτές εδώ οι μεγάλες συμμαχίες έχουν και αυτές τις επιπτώσεις. Εδώ τώρα είμαστε στο Φάλερο. Δείξτε μας άλλη μια εικόνα. Νομίζω βλέπετε τα μεγέθη. Άρα όσο αφορά βλέπετε εδώ είναι Australian, βλέπετε Imperial Force. Άρα εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ήδη τους ξεχωρίζουμε από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Αγγλία. Το βλέπετε και από την διακόσμηση των τάφων και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε αυτόν τον πράγμα. Εδώ είναι μια μικρή αναφορά από την οικογένεια που αφιερώνει αυτόν τον σταυρό λόγω της επετείου και πάνω βλέπετε το μνημείο για το οποίο σας μίλησα πάνω στο σταυρό που είναι επετειακό. Θα ήθελα τώρα να δείξουμε το μνημείο της Μελβούρνης. Σας μπερδεύω λίγο μαθητές, αλλά τέλος πάντων θα προσαρμοστείτε. Οι άλλοι δίναν μάχες, εσείς απλώς κουνιάτε τις εικόνες. Όταν βλέπετε λοιπόν το μέγεθος του μνημείου στη Μελβούρνη, καταλαβαίνετε αμέσως ότι είναι κάτι το θεαματικό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η επιρροή των Άντζακ ήταν τόσο σημαντική που τώρα οι Αυστραλέζοι και οι Νεοζηλανδοί θεωρούν ότι στο ίδιο πλαίσιο Άντζακ που γεννήθηκε το 2015 είναι όλοι οι πεσόντες και στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στο δεύτερο και σε οποιοδήποτε πόλεμο που είχε μια σημαντική παρουσία η Αυστραλία. Άρα θέλω να σας πω το εξής, μέσω των Άντζακ γεννήθηκε και μια συνείδηση ότι ανήκουμε σε έναν λαό, ο οποίος είναι Αυστραλέζικος, που όπως ξέρετε δεν είχε μεγάλη ιστορία, εφόσον προήλθε από αλλού, και σιγά σιγά την έκτισε αυτή την ιστορία. Για μας γιατί είναι σημαντικό, αφήστε μου αυτό εδώ, όταν το βλέπετε αυτό και λέτε ένας λαός που χτίζει την ιστορία του γύρω από μια αντίσταση. Τι κτίριο φτιάχνει. Δεν σας λέω ότι όλα μοιάζουν με τα δικά μας, αλλά το κεντρικό, η πρόσωψη και βλέπετε τη ζωοφόρο με τις κολόνες και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εκτιμούν την αρχαιότητα. Άρα το συνδυάζουν συστηματικά. Ναι. Αυτό το κτίριο, ναι. Το πάνω το πυραμιδάνιο, ναι. Είναι το μαυσολείο της Αλικαρνάσσου, που είναι ελληνιστικό κτίριο. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Με δεν το λέω αντιθέτως. Ένα αρχαίο μνημείο για να το κάνουν. Ναι, αλλά λέω απλώς ότι για να το κάνεις αυτό πρέπει να το σεβαστείς και πρέπει να θεωρείς ότι είναι αξιοθαύμαστο. Άρα εδώ απλώς ενισχύεται αυτή τη θέση και θέλω να σας πω ότι θα μπορούσε να κάνουμε ένα μαυσολείο, θα μπορούσε να κάνουμε έναν κενοτάφο, ο οποίος να μην έχει καμία σχέση και να είναι κάπως μοντέρνος. Εδώ λοιπόν η αναφορά, νομίζω ότι έχουμε και εικόνες πιο κοντά. Εδώ είναι μπροστά, εντάξει, πιο... Άρα όταν λέει ότι θα τους θυμόμαστε και εδώ έχει σχέση με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, άρα έχουμε τη φλόγα και βλέπετε στην πραγματικότητα εδώ είναι από το ναυτικό και βλέπετε τις διάφορες περιοχές, συνεχίστε. Βλέπετε και έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό που γράφει Greece είναι για εδώ. Εντάξει,
Γιατί μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Θα μου πείτε γιατί βάζουν και Ελλάδα και Κρήτη. Διότι σε αυτόν τον αγώνα η μάχη της Κρήτης θεωρείται ξεχωριστή και που πήγαν ειδικά και μετά από τις μάχες που έγιναν στην Ελλάδα. Και μ' άρεσε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει αναφορά γραπτός, γιατί αυτά, όπως καταλαβαίνετε τώρα, δεν ξέρω αν βλέπετε τα μεγέθη, αυτό εδώ είναι τεράστιο. Άρα βάλε μάλλον μια άλλη εικόνα να το δούμε. Όχι, όχι απ' έξω. Ξανά. Πήγαινε πίσω. Αυτό είναι το εσωτερικό. Ακόμα. Πίσω. Πήγαινε ξανά στο πρώτο κίνητρο. Ακολλάει ο προϊστής. Ωραία, εντάξει. Ακόμα μία, να ξεκολλήσει. Άρα νομίζω ότι βλέπετε τώρα ακόμα μία. Ωραία. Καταλάβετε λοιπόν αυτό που σας δείχνουμε στη συνέχεια που είναι δεξιά, η φλόγα, είναι μεγέθη ανάλογα με αυτό το. Βλέπετε. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, το είδα, ναι, ήταν στιγμιαίο, αλλά τέλος πάντων το είδαμε. Ευχαριστούμε τον υπολογιστή που είναι τόσο γρήγορος, ούτε υπερδομή να ήταν. Όταν βάζουμε αυτές τις αναφορές, θέλει να πει ότι τιμάμε κάτι. Όταν τιμούμε με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε ότι υπάρχει και κάτι το επαιτειακό, είναι πότε μπαίνει το φως. Το κτίριο μπήκε και φτιάχτηκε για να λειτουργεί το φως του ήλιου και να μπαίνει η ακτίνα του και υπάρχει κάθε μέρα, τώρα επαιτειακά και μπορεί να το επισκεφτείτε στη Μελβούρνη, μια αναπαράσταση του ανάλογου, γιατί αυτό γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο. Αυτή η αναπαράσταση επιτρέπει να το βλέπετε κάθε μέρα, μια συγκεκριμένη ώρα, και βλέπετε ότι όντως έχετε ξανά μια ακτίνα του ήλιου που θα μπει μέσα. Εδώ είναι η σημαία. Εδώ το βλέπετε αυτό το κεντρικό. Άρα, άμα το κοιτάξετε, θα δείτε ότι υπάρχει αυτό που κοιτάζω στην εικόνα πάνω. Έχει μια τρύπα με μια γωνία συγκεκριμένη, η οποία θα παρουσιαστεί και θα εμφανίσει φωτισμό στο κάτω μέρος μια συγκεκριμένη ώρα και αυτός ο φωτισμός διαρκεί πάρα πολύ λίγο. Τι προσπαθώ να σας πω με αυτά τα παραδείγματα. Όταν θα πάτε από κάτω, είναι το μουσείο. Στο μουσείο είναι όλες τις αναφορές σε το τι έχει γίνει. Άμα κοιτάξετε πόσες αίθουσες του μουσείου είναι αφιερωμένες στην Ελλάδα γενικά και στην Κρήτη, καταλαβαίνετε ότι για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο, όταν τελειώνετε το μουσείο, έχετε μια τεράστια αίθουσα που είναι τα μετάλλια. Τα μετάλλια που έχουν πάρει όλοι αυτοί που έδωσαν αυτές τις μάχες. Στην αρχή λέτε πόσα θα είναι. Μπορώ να σας πω ότι το βλέπετε τον τοίχο εδώ. Φτάνουμε μέχρι τον πίνακα και κάνουμε το διπλάσιο και αυτά είναι όλα τα μετάλλια στη σειρά. Αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε, για όσους έχουν κάποια σχέση με τα στρατιωτικά, για να έχουν πεθάνει τόσοι σε ανδραχαθήματα. Φανταστείτε πώς είναι και οι άλλοι που δεν τα είχαν καν αυτά τα μετάλλια και που πέθαναν μαζί. Γιατί αυτοί δεν ήταν όλοι μόνοι τους. Άρα είναι τεράστιο το θέμα και δυστυχώς είναι ένα θέμα που δεν έχουμε αξιοποιήσει ούτε ιστορικά, ούτε στρατηγικά, παρόλο που σας υπενθυμίζω ο πληθυσμός ο ελληνικός στην Αυστραλία είναι τεράστιος. Ειδικά στη Μελβούρνη. Άρα έχουμε πολλούς Έλληνες που πάνε για πρώτη φορά στην Αυστραλία και λένε θα πάω μακριά. Φτάνουν μακριά και βλέπουν κτίρια που είναι σαν τα ελληνικά. Μετά βλέπουν τις αναφορές στα στρατιωτικά και βλέπουν ότι το μνημείο των Ελλήνων είναι κοντά στο μνημείο των Άντζακ. Και στο τέλος λένε, καλά ρε παιδιά, γιατί δεν ήμασταν ενημερωμένοι ότι έχουμε τόσο σχέσεις. Άρα να ξέρετε λοιπόν σε γενικό πλαίσιο ότι αυτό το επίπεδο ανθρωπιάς μεταξύ ουσιαστικά των ανθρώπων αλλά και των δεκατηρίων είναι ότι θέλω να έχετε το εξής στο μυαλό σας. Οι Άντζακ ήρθαν για πρώτη φορά το 2015. Πέθαναν σχεδόν όλοι. Εντάξει, αυτό μπορεί να πείτε είναι ένα δεδομένο. Όταν ξαναζητάνε στους Άντζακ να ξανάρθουν στην Ελλάδα. Βλέπετε. Να ξανάρθουν το 40-41 κτλ. Για να κρατήσουν άμυνα. Να ξέρετε ότι είναι πολλοί που είχαν σχέση συγγενική με αυτούς που είχαν πεθάνει στο άλλο. Θέλω λοιπόν τώρα να φανταστείτε έναν λαό που έχει χάσει πάρα πολύ κόσμο και βέβαια ανδρικό λόγω του στρατού, άρα έχει δημιουργήσει μια ανισορροπία και του λένε ξανά. Και ξανάρχονται.
Ξέρετε, όταν κάνετε μια δεύτερη εκστρατεία για να βοηθήσετε το ίδιο πλαίσιο, στην ίδια περιοχή, με τον κίνδυνο πάλι να πάθετε τα ίδια πράγματα και στην τελική να ξέρετε ότι πάλι έγινε το ίδιο. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλά θύματα, διότι ουσιαστικά στάλθηκαν σε αποστολές που δεν είχαν λύση. Τεράστιο θέμα. Και σημαίνει πρακτικά ότι σε παγκόσμιο επίπεδο όλη η ιδέα ήταν να θυσιαστούν αυτοί οι άνθρωποι για να καθυστερήσει η μεγάλη επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία ήταν σύμμαχος της Αγγλίας εναντίον των Ναζί. Αυτό τώρα, άμα δεν έχετε καμία άποψη για υψηλή στρατηγική, είναι δύσκολο να το καταλάβετε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά τους Καναδέζους. Στις 6 Ιουνίου 1944, όταν γίνεται η Μεγάλη Μέρα και είναι από βίσα στην Νορμανδία, στη Γαλλία, από τη μάχη, στέλνουμε και Καναδούς και τους στέλνουμε σε δύο σημεία. Είναι το αληθινό σημείο και το ψεύτικο. Έχει σχέση με τον μαθηματικό γνωστό, τον Άλαν Τούρινγκ, είναι αυτός που έφτιαξε τη βόμβα η οποία αποκωδικοποίησε την κρυπτογράφηση των Γερμανών, την Ένιγμα. Το Ένιγμα ήταν ένα σύστημα κρυπτογραφίας να επικοινωνούν. Αυτός κατάφερε να φτιάξει το ανάλογο, αν θέλετε, από έναν υπολογιστή, θα λέγαμε τώρα, δεν ήταν αυτό εκείνη την εποχή, πέρασπον έμοιαζε με τα δεδομένα της εποχής, και κατάφεραν να διαβάζουν τι έλεγαν οι Ναζί. Για να μην όμως καταλάβουν τι έλεγαν οι Ναζί, δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για να προστατέψουν τους δικούς τους διαβάζοντας τα μηνύματα. Γιατί άμα το έκαναν, θα έπαιρναν μπρέφα οι άλλοι ότι τους διαβάζουν. Αλλά τώρα φανταστείτε, θα το χρησιμοποιήσουν αυτό ανάποδα, προετοιμάζοντας μια αποβίβαση αλλού, ενώ ετοιμάζονται αλλού, και οι Γερμανοί, επειδή διαβάζουν τα κείμενα θεωρώντας ότι αυτοί είναι κρυμμένοι, πηγαίνουν στο άλλο σημείο. Όμως, άμα δεν πήγαινε κανένας στο σημείο, που είναι το ψεύτικο, θα έβλεπαν αμέσως οι Ναζί ότι δεν θα είναι εδώ, άρα μάλλον είναι παγίδα. Άρα τι έγινε, στείλαμε ανθρώπους αληθινούς στις ψεύτικες περιοχές, οι οποίοι αντιμετώπισαν τους Ναζί, οι οποίοι θεωρούσαν ότι εδώ γίνεται η αποβίβαση. Και τι έγινε, όλοι αυτοί πέθαναν. Και να ξέρετε, πολλοί από τους Καναδούς πέθαναν επειδή εξαντλήθηκαν οι σφαίρες τους, δεν είχαν πια τίποτα. Δηλαδή, άμα τους κοιτάξετε και τους βλέπατε πώς φεύγαν, αν ήξεραν από εφοδιαστική αλυσίδα, θα καταλάβαιναν ότι μάλλον δεν τους δίνουν και πολλές μέρες να ζήσουν. Καταλάβετε. Εγώ τώρα, άμα σας πάρω όλους, και πούμε, θα κάνουμε μια εκστρατεία. Θα έχετε ένα σάκο, και στο σάκο σας βάζω φαγητό για 3 μέρες. Και σας λέω, θα κάνουμε μια εκστρατεία 1 μήνα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετοί που θα πούν, καλά, με 3 μέρες μετά τι κάνουμε. Που να σας πω, θα βρούμε. Το φαντάζεστε. Αυτό έγινε. Αυτοί κατάφεραν να ξεπεράσουν την άμυνα των Ναζί και μετά έμειναν από σφαίρες. Όλοι αυτοί μετά πέθαναν. Άρα να ξέρετε, και στη Γαλλία υπάρχει μεγάλο φόρος τιμής σε σχέση με τους Καναδούς που θυσιάστηκαν σε αυτά τα δεδομένα. Προσέξτε, το υψηλό επιτελείο ήξερε ότι όλοι θα πεθάνουν. Διότι δεν υπήρχε περίπτωση να ξεπεράσουν και πόνταραν σε αυτή την άμυνα που θα ήταν απεγνωσμένη για να οργανώσουν την άλλη, η οποία αυτή θα πετύχαινε. Άρα έχουμε τέτοια παραδείγματα που, αν θέλετε, μας εφοδιάζουν και σε επίπεδο ανθρωπότητας, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό που γινόταν ήταν τι. Ήταν μία αντιπαράθεση μεταξύ της βαρβαρότητας του ναζιστικού καθεστώτος που ήθελε να έχει Ναζί παντού και των δημοκρατιών, οι οποίες έχουν ένα θεσμικό πρόβλημα, είναι πάντοτε μαλακές. Ξέρετε, μία δημοκρατία μέχρι να καταλάβει ότι θα τα βάλει με μια δικτατορία, έχει πάντοτε την εντύπωση ότι άμα συνομιλήσουμε κάπως διπλωματικά, θα βρούμε κάποια λύση. Σας υπενθυμίζω, ας πούμε, ότι ο Σάμπελνα θεωρούσε ότι ο Χίτλερ ήταν μια χαρά άνθρωπος και αγαπούσε πολύ το σκυλί του. Άρα επιστρέφει λέγοντας αυτό. Και μετά δέχονται μια επίθεση. Μετά δέχονται τους βομβαρδισμούς από τα V1 και τα V2 στο Λονδίνο, και θυμάστε και μια δήλωση που κάνει ο Τσόρτσιλ,
λέει, εγώ δεν σας προτείνω κάτι που θα είναι εύκολο, θα είναι με αίμα, με υδρότα, με αγώνες και θυσίες. Το άλλο που θέλω να σας πω, επειδή αναφέρθηκα στον Τσόρτσιλ, θυμάστε ότι εκείνη την περίοδο είναι αυτός που θα πει το περίφημο ότι οι ήρωες παλεύουν σαν τους Έλληνες. Που βέβαια, άμα το λέγαμε εμείς μόνοι μας, θα έχει μικρότερη αξία, ακόμα και αν το πιστεύουμε. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός μεταξύ των δύο και οι Άντζακ, όταν είδαν και την άμυνα που υπήρχε στην Ελλάδα, σας υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έπεσε σε 53 μέρες. Άμα κοιτάξετε άλλες περιοχές, είναι θέμα ημερών, αλλά πολύ λιγότερες. Άμα σκεφτείτε τι άμυνα είχαμε, τι οπλισμό είχαμε και τι ερχόταν, γιατί άλλο ο οπλισμός των Ιταλών και άλλο ο οπλισμός των Γερμανών Ναζί, με τα επίλεκτα σώματα, τους αρχισποπτιστές, και βέβαια είχαν και αυτοί πολλές απώλειες. Αλλά τι θέλω να σας πω. Αυτό που έχει μείνει στην ιστορία από τους δύο λαούς είναι ότι υπήρχε η έννοια της αντίστασης, υπήρχε η έννοια της θυσίας εναντίον της ίδιας βαρβαρότητας. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε σήμερα, και νομίζω ότι πραγματικά με ευχαριστεί πως το προσεγγίσατε, θα πείτε κάτι γι' αυτά. Εγώ θα πω. Θα τα πει η Μαρία. Η Μαρία σε κάποια φάση θα έρθει λίγο πιο εδώ, γιατί εγώ ήθελα να κλείσω με αυτόν τον τρόπο, γιατί υπάρχει και κάτι το επαιτειακό που σας ετοίμασταν, νομίζω οι γυναίκες, όχι οι άντρες, νομίζω ότι είναι μόνο οι γυναίκες που το ετοίμασταν, και η μεγάλη υπεύθυνη έρχεται. Άρα είναι ένα... Νομίζω θα το δείξει από εδώ. Έχει και πίσω. Αλλά κράτα να το δουν τουλάχιστον μια φορά, πριν το δοκιμάσουν πίσω. Είναι πραγματάκια που ονομάζονται Biscuit Anza. Τα βρήκα τυχαία στο ίντερνετ, τη συνταγή. Τα έφτιαγαν οι σύζυγοι, οι ιδέες των... Πολεμιστών, στρατιωτών. Εδώ, γιατί μπορούσαν να τα μεταφέρουν εύκολα και να μην έχουν υγρασία στο ταξίδι και να μπορέσουν να διατηρηθούν για πάρα πολλές μέρες. Μέχρι και 3 μήνες. Είναι η συνταγή, είναι πολύ εύκολη, είναι βούτυρο. Ναι, είναι τα πείτε. Είναι τριακά, πουάκε. Καρύδα τριμμένη και ζάχαρη και μέλι. Και τα έψαιναν γρήγορα και μπορούσαν να μεταφέρουν. Άρα αυτό που σας λέει ήταν τότε για λόγους, όπως καταλάβατε, εντελώς πρακτικούς και από τότε έχει μείνει επαιτειακό. Και γι' αυτό τώρα, όταν έχουμε την επέτειο Anzac Day, οι γυναίκες κάνουν αυτά τα γλυκά και χαίρομαι πάρα πολύ που σκεφτήκατε να κάνετε κάτι το ανάλογο. Και να ξέρετε, επειδή είναι γενναιόδωρες, έχει αρκετά πίσω. Δεν σας δείξαμε μόνο αυτά σαν δειγματοληψία. Ναι, άρα είναι για δοκιμή, να το θυμάστε. Αλλά θέλω να σας πω ότι... Έχω ήδη μιλήσει και αλλού για Άντζακ. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα τέτοιο ανθρώπινο επίπεδο για ένα θέμα που δεν είναι τόσο γνωστό και που σίγουρα θα γίνει όλο και πιο γνωστό, γιατί και εδώ έχετε αξιόλογους ιστορικούς και νομίζω ότι θα μας μάθουν ακόμα περισσότερα και για το τοπικό. Αλλά εγώ ήθελα να αφήσω το τοπικό στους ανθρώπους που είναι πιο γνώστες και να σας μιλήσω περισσότερο για την μεγάλη εικόνα και για αυτήν την μεγάλη γέφυρα που συνδέει την Ελλάδα με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.